Γεια σας. Μια νέα εκπομπή κλικ στα σπορ σήμερα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση στα γήπεδα της Αργολίδας. Είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο, με σημαντικούς και δυνατούς αγώνες, αφού όλες οι ομάδες έχουν πλέον ζεσταθεί και το πρωτάθλημα έχει ανάψει. Το μεγάλο αποτέλεσμα αυτή την αγωνιστική το πήρε ο Αριστείωνας από τον Παναφυπλιακό. Μια νίκη που επιβεβαιώνει ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι το καλύτερο και το δυνατότερο των τελευταίων ετών. Τον αγώνα αυτό θα τον θυμόμαστε για τον γκολ της νίκης που πέτυχε ο Βασίλης Μπάρδης από τουλάχιστον 50 μέτρα. Για τον αγώνα, μας μίλησε ο προπονητής του Αριστείωνα Χρήστος Βουρνάζος, που τόνισε ότι. Εμένας ο στόχος είναι από την αρχή συγκεκριμένος. Ενισχυθήκαμε για να έχουμε μια καλή πορεία, μια αξιόλογη ομάδα. Να ακουστεί η ομάδα του Αριστείωνα με πιο κολακευτικά σχόλια από τις προηγούμενες χρονιές. Να συνεχίσουμε την καλή φιλοσοφία, την καλή πορεία που είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια ο προκάτοχός μου, ο Βασίλης Οξυμούλης, και οτιδήποτε άλλη σκέψη μπορεί να κάνει ο καθένας, ας την κάνει για τον εαυτό του. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει να έχουμε μια υγιή ομάδα, ένα αξιόλογο σύνολο και όσο το δυνατόν πιο εύκολα η παραμονή, γιατί βάσει της προκήρυξης, εάν πέσουν τέσσερις ομάδες, πιθανόν να πέσουν και ομάδες που έχουν ξεκινήσει με άλλο στόχο. Σημαντικό αποτέλεσμα επίσης είχαμε για την Κοιλάδα, που πλέον με τον καλό της εαυτό πέτυχε νίκη μέσα στο δυνατό Τριζινιακό. Παίχτηκε μάλιστα ένας πάρα πολύ καλός αγώνας. Ο προπονητής της Κοιλάδας μετά τον αγώνα μας ανέφερε ότι. Ο Τριζινιακός είναι πολύ ενισχυμένος φέτος. Έχει πολύ καλό ρόστερ. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εμείς παίξαμε καλό ποδόσφαιρο σήμερα. Έγινε ένα πραγματικά πολύ καλό ποιοτικό παιχνίδι, με δύναμη, με πάθος και με καλό ποδόσφαιρο. Ευτυχήσαμε εμείς να χάσουμε μια αντίπαλη στο 10ο λεπτό το πέναλτι που κέρδισαν και εμείς καταφέραμε να βάλουμε το πέναλτι που κέρδισαν. Οπότε πήραμε κεφάλι στο σκορ και μπορέσαμε, διαχειριστήκαμε το παιχνίδι. Σε κάποια φάση του αγώνα, μετά από ένα καλοχτυπημένο φάουλ και απόκριση του τερματοφύλακάς μας, πήρε το rebound το παίχτης του Τριζινιακού και μας ισοφάρισε. Αλλά και πάλι δεν το βάλαμε κάτω, συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό και εμείς και αυτοί και καταφέραμε με τον ίδιο τρόπο και εμείς να σκοράρουμε σε μια φανή απόκριση του αμυντικού σε κάποια στατική φάση και να διηγηθούμε εμείς στο σκορ, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Βαθμό τσίπησε επίσης και η Μπουμπουλίνα μέσα στο γήπεδο του Δρεπάνου από τον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε μερικές φάσεις και γκολ του αγώνα. Η δυσκολία του αγώνα για την ομάδα της Ασίνης αναγνώρισε μάλιστα και ο προπονητής της, Τάκης Κοντός, ο οποίος μεταξύ άλλων μας είπε. Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα με την ομάδα του Σπετσών. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, ανταποκρίνεται στις συνθήκες και στις ευκαιρίες του αγώνα. Από την πλευρά των Σπετσών, που μετά την πρώτη αγωνιστική κατά την οποία τσίπησαν βαθμό μέσα στην Κοιλάδα, πήραν την ισοπαλία και από την ομάδα της Ασίνης, μας είπε ο βοηθός προπονητής Σπύρος Μιχαλάκης. Πιστεύω ότι η ομάδα μας φέτος θα δείξει άλλο πρόσωπο και με τις οδηγίες του coach, ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε νεανικά παιδιά, έχουμε κάνει μια ανανέωση, οπότε πιστεύω ότι στο παιχνίδι μας κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος θα βγάλουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής έγινε στη Νέα Κύο. Ο Αργοναύτης αντιμετώπισε τον περσινό πρωταθλητή Αργολίδας ΠΑΟ Κουτσοποδίου και μετά από ένα δυνατό παιχνίδι ο αγώνας έληξε 1-1. Τα γκολ του αγώνα και οι φάσεις αμέσως τώρα. Μασχερή!
Για τον αγώνα αυτό, μεταξύ άλλων, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Λουκάς Κούρος, είπε: Στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Στο πρώτο διημήχρονο, χαθήκαν τέτοιες ευκαιρίες που πραγματικά θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι πριν το 1-1. Με πολύ κλασικές ευκαιρίες. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο αυτό γίνεται. Είναι γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο και από το διάστημα περίπου από το 60 μέχρι το 75 περίπου, είχε μια υπεροχή ο Αργοναύτης. Εκεί σε κανένα δύο φάσεις, βέβαια όχι τόσο κλασικές όσο οι δικές μας, θα μπορούσε να είχε προηγηθεί. Στη συνέχεια, εμείς πάλι χάσαμε ευκαιρίες προς το τελευταίο τέταρτο. Αλλά θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι. Ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες ζητούσαν τη νίκη. Για μας είναι ευχάριστο ότι ό,τι κερδίσει εκτός έδρας είναι πολύ σημαντικό και ειδικά σε μια έδρα σαν τον Αργοναύτη. Και όπως είπα και στα παιδιά, είμαι ευχαριστημένος από την απόδοσή τους. Στο γήπεδο του Κυβερίου, η Λέρνα πήρε αυτό που ήθελε, αφού νίξε τον Ατρόμητο Παναρητίου με 1-0. Τον γκολ Λαζάρου με κεφαλιά, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ. Την πρώτη θέση στη βαθμολογία, μετά τη δεύτερη της νίκη, έχει η ομάδα των Μεθάνων. Αυτή τη φορά κέρδισε τον Ασκληπιό μέσα στην έδρα της με 2-1, με γκολ στις καθυστερήσεις. Προπονητής της, παίχτης αλλά και σκόρερ Χρήστος Μελανιφίδης ανέφερε για την ομάδα του ότι: Για να πεις ότι έχεις μια καλή ομάδα, πρέπει να παίξεις στα 90 λεπτά. Οι καλές ομάδες θα δύσκολα φαίνονται. Και επειδή εγώ έχω μια απλή καλή ομάδα και τίποτα παραπάνω, χωρίς πολλά λόγια, γιατί τα έργα πρέπει να βγαίνουν μέσα από το γήπεδο, προχωράω με αυτά τα παιδιά που είμαι και ο πρωτοαρχικός μου στόχος είναι να σωθεί η ομάδα. Τον πρώτο τους βαθμό πήραν αυτή την αγωνιστική ο Ποσειδώνας Διδήμων και ο Αστέρας Δρεπανιακός. Ισοπαλία μέσα στα δίδυμα και θα δούμε στη συνέχεια. Το Ηλιόκαστρο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Ερμή Κυβερίου για περισσότερο από 40 λεπτά. Η διαφορά δυναμικότητας έγινε εμφανή στη συνέχεια και ο Ερμής έφυγε από την Ερμιόνη με τρίποντο και την ικανοποίηση του 0-4. Για την επόμενη τρίτη αγωνιστική δεν θα περιμένουμε ολόκληρη εβδομάδα, αφού υπάρχει πρωτάθλημα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Ναυπλίου, Παναυπλιακός με Ένωση Λέρνας. Στο Παναρίτιο Ατρόμητος αντιμετωπίζει το δυνατό φέτος Αργοναύτη. Στο Δρέπανο, ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Τριζινιακό. Στην Επίδαυρο, ο Ασκληπιός υποδέχεται τον Ποσειδώνα Διδήμων. ΠΑΟ Κουτσοποδίου με Αστέρα Δρεπανιακό. Σπέτσες με Αριστείωνα. Κορονίδα Κοιλάδας μάλλον εύκολα αντιμετωπίζει το Ηλιόκαστρο. Τέλος στο Κιβέρι, ο Ερμής υποδέχεται την άλλη ομάδα με δύο νίκες σε δύο αγώνες, την ομάδα των Μεθάνων. Να προσέξουμε γιατί όλοι οι αγώνες από αυτή την αγωνιστική ξεκινούν στις 4. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε σύντομα κοντά σας. Γεια σας.